Η 39χρονη Ειρήνη κρατά στην αγκαλιά της το μονάκριβο γιο της, καθώς πριν από λίγα 24 ώρα έζησε το θαύμα της μητρότητας, κάτι που πίστευε πως δεν θα νιώσει ποτέ. Η Ειρήνη από το 2008 νόσησε 2 φορές από καρκίνο, έκανε χημειοθεραπείες ενώ κινδύνευσε να φύγει από τη ζωή, καθώς είχε πάθει και ανακοπή καρδιάς. Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, όνειρό της ήταν να γίνει μητέρα. Δεν μπορούσε να καταψύξει τα οάρια της, γιατί έπρεπε να ξεκινήσει χημειοθεραπείες. Τότε ήταν που γνώρισε τον Κωνσταντίνο Πάντο, ο οποίος και της πρότεινε να κάνουν κάτι πρωτοποριακό που δεν είχε γίνει ποτέ ξανά στην Ελλάδα. Κατέψυξαν το φλοιό των οθικών της και 10 χρόνια μετά, αφού νίκησε τον καρκίνο για 2η φορά, υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση του φλοιού των οθικών. Η ίδια είχε βρεθεί στο πλατό της εκπομπής και είχε μιλήσει για το θαύμα που βίωνε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το πιστεύω ότι και η αλήθεια είναι ότι τα έχω περάσει όλα αυτά και λέω τελικά είναι για μένα. Άξιζε όμως. Ναι. Καλά, θέλω να σου πω ότι εκεί πίσω βλέπω τον άντρα σου. Άμα γυρίσει η κάμερα έτσι να τον δείξουμε, ο οποίος είναι όλη την ώρα καμαρώνει στο βίντεο. Μόλις είδε τη φωτογραφία σας, χαμογελούσε. Έχει το κινητό και τα τραβάει όλα. Ναι. Τι του έχεις κάνει και τον έχεις μαγέψει τόσο πολύ. Είναι καλός άνθρωπος. Κοίτα. Είναι που το τραβάει. Ναι. Σε περίμενε 10 χρόνια και έλεγες δεν μπορεί, θα έρθει η στιγμή που αυτό που μου πήρε ο κύριος Πάντος και μου είπε και μου υποσχέθηκε ότι θα μου το φέρει στη ζωή, θα έρθει η στιγμή και θα συμβεί. Αλήθεια είναι αυτό. Το πιστεύω για σένα. Αλήθεια είναι. Και στα δύσκολά μου πάντα το πίστευα ότι θα τα καταφέρω και ότι δεν θα μείνω μόνο στο ένα και θα κάνουμε και άλλα παιδιά. Σήμερα η Ειρήνη αλλά και ο σύζυγός της ζουν την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Κρατούν στην αγκαλιά τους το μονάκριβο παιδί τους. Ειρήνη, σε έβλεπα πώς κρατάς το μωράκι και δεν σου κρύβω ότι χαιρόμουν σαν να το έχω κι εγώ στην αγκαλιά. Θέλω να μου πεις, ο μπαμπάς ο Μιλτιάδης που καμάρωνε και έβγαζε φωτογραφίες σε σένα, πόσες έχει βγάλει φωτογραφίες μέχρι τώρα εσένα με το παιδί? Έχει βγάλει άπειρες. Ο Μιλτιάδης έχει ερωτευτεί πιο πολύ τώρα. Αφοράει πάνες ο Μιλτιάδης. Άφησε τις πάνες του παιδιού και βάλε στο Μιλτιάδη. Αχ, μωρέ, Ειρήνη. Εσύ λάμπεις πάντως, Ειρήνη, λάμπεις. Τώρα που τον έχω στην αγκαλιά μου, ναι, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Έχεις αποφασίσει πώς θα το πεις? Είναι το θαύμα. Πώς θα το πεις? Κωνσταντίνος Εφραίμ, το όνομα του παππού και του κυρίου Πάντου. Ωραίο. Με ένα σμπάρο, κύριε Πάντο, 2 τριγώνια, για να το πούμε, έτσι, και το όνομά σας, άλλωστε έχετε φέρει πολλά παιδιά, έτσι, στη ζωή. Ακόμη ένα, αλλά με την πρώτη μεταμόσχευση οθικών. Αυτό είναι πραγματικά μετά τα δύσκολα που πέρασε η Ειρήνη, τον καρκίνο και όλες τις άλλες δυσκολίες. Έτσι είναι. Έτσι, 8 παιδιά έχω και άλλο ένα παιδί στην οικογένεια. Αχ, μωρέ. Πόσο καμαρώνετε κι εσείς, κύριε Πάντο, με όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι οι εξελίξεις στην εξωματική ποτέ δεν έπαυσαν να με εκπλήσουν. Διαδικασίες, νέες τεχνικές, νέες εφαρμογές, όλα αυτά τα χρόνια απασχολούμε, 36 χρόνια. Πραγματικά είμαι περήφανος που μπορούμε και προσφέρουμε τέτοιου είδους υπηρεσίες σε κόσμο, σε γυναίκες, σε ζευγάρια που τόσο πολύ το αναζητούν. Και ταυτόχρονα είμαστε και επιτυχημένοι σε αυτό που κάνουμε. Γιατρέ, να ρωτήσω κάτι, είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει στην Ελλάδα? Με μεταμόσχευση οθικών. Ναι, είναι η πρώτη φορά που γεννάει μια γυναίκα μετά από μεταμόσχευση οθικού ιστού. Εμείς το ξεκινήσαμε το 2013. Ναι. Είναι το 2013 το ξεκινήσαμε, ήδη εφαρμόζεται όμως και σε άλλες κλινικές. Βέβαια είναι η πρώτη φορά που γεννάει στην Ελλάδα μετά από μεταμόσχευση σε μια τέτοια γυναίκα. Και βέβαια αυτό μας προσφέρει πραγματικά υπερηφάνεια στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, με αποτέλεσμα να έχουμε και ακόμα περισσότερα ζευγάρια και κόσμο να έρχονται από το εξωτερικό εδώ, αυτό που λέμε προορισμό για ιατρικό τουρισμό. Θέλω να ρωτήσω την Ευγενία που είναι εκεί. Ευγενία, βλέπουμε το πλάνο τώρα δίπλα, δεν ξέρω αν έχετε μικρό monitor εσείς, όπου σπάει τα μπαλόνια ο Μιλτιάδης εδώ και γίνεται χαμός. Τι είναι αυτή η εικόνα, Ευγενία, αν ξέρεις εσύ, ή να μας πει η Ειρήνη? Είναι η Είναι η εικόνα... Πάρε το μικρόφωνο κοντά. Στον κόσμο. Ευγενία, το μικρόφωνο... Ναι, είναι η εικόνα λίγο... Ναι, σας ακούω πολύ καλά. Είναι η εικόνα λίγο πριν φέρει το παιδάκι της στον κόσμο, όπου σπάσαν τα μπαλόνια για να δουν το φύλλο του μωρού. Το reveal που λέμε στο εξωτερικό. Ναι. Είναι το reveal που αποκαλύπτουν το φύλλο. Ναι. Γι' αυτό έχει όλα τα χρώματα. Φέρτε λίγο μπροστά την εικόνα, αγαπημένα μου Γιώργο μου κάνει. Ναι, ευχαριστώ. Και βγαίνουν γαλάζια. Ειρήνη! Ειρήνη! Μάθαμε το φύλλο εκεί, δεν το γνωρίζαμε. Εκεί το μαθαίνεις το φύλλο, Ειρήνη. Ναι, θέλανε οι φίλοι μας να μας κάνουν το πάρτι και το μάθαμε εκεί. Δεν το γνωρίζαμε, δεν μας το είχε αποκαλύψει ο κύριος Πάντος. Καλά το μάθαμε στον 7ο μήνα. Έτσι του δώσατε και το όνομα και του παππού και του κύριου Πάντου, οπότε είναι Κωνσταντίνος Εφραίμ Ταμένος. Ναι, Κωνσταντίνος Εφραίμ Ταμένος, ναι. Πάμε τώρα λίγο, Ειρήνη, να μου πεις για τα συναισθήματά σου. Θέλω έτσι να βλέπω την Ειρήνη με το μωράκι της, τα πρώτα της συναισθήματα, Ειρήνη, όταν τον πιάνεις στην αγκαλιά σου. Όταν τον παίρνεις στην αγκαλιά σου μετά από τους 9 μήνες. Η αλήθεια είναι στην αρχή ότι δεν το πίστευα και λέω δικό μου είναι, αλλά είναι πανέμορφα συναισθήματα, είναι τα πιο όμορφα γενέθλιά μου. Σε λίγες μέρες έχω γενέθλια, είναι το πιο όμορφο δώρο που έχω πάρει μέχρι τώρα. Βλέπουμε και κάτι φωτογραφίες εδώ. Το πιο όμορφο δώρο. Για φέρτε τες μπροστά λίγο να μας τις εξηγήσουν αυτές τις φωτογραφίες. Εδώ βλέπω selfie όλοι μέσα εκεί. Είναι την ώρα που έχεις γεννήσει ή πριν? Την ώρα που γεννήσαμε, ναι, την ώρα που... Γεννάγα, βγάζαμε φωτογραφίες. Τι ωραία! Ήταν πολύ όμορφη η εμπειρία και το συναίσθημα μέσα εδώ με την ομάδα του. Εδώ τα πατουσάκια να τα φας. Ναι. Για να δούμε και τις άλλες, γιατί είδα και κάτι άλλες που έχουν, έτσι είναι πολύ ωραίες, που κρατάει στην αγκαλιά η πρώτη στιγμή, που κρατάει η Ειρήνη στην αγκαλιά το μωρό, όχι αυτές εδώ, αυτές είναι οι άλλες που είδαμε και πέρασαν πριν στο μικρό παράθυρο. Αυτή. Τι ωραίο που είναι εδώ. Πρώτο φιλί. Είναι το πρώτο σου φιλί εδώ. Ναι, μόλις μου το έφερε η μαία μου η Μαρία και μου το ανακούμπησε στην αγκαλιά μου και μου έβαλε το χεράκι του. Να σε ρωτήσω κάτι, Ειρήνη. Τώρα μιας και όλα έχουν πάει καλά, όλα έχουν κάνει τον κύκλο τους, πίστευες ποτέ μέσα από αυτή τη διαδικασία του καρκίνου που πέρασες, της δυσκολίας, ότι θα ερχόταν η στιγμή που εκείνα τα οάρια του τότε θα τα έβαζες και θα έλεγες με όλες τις δυσκολίες από τον καρκίνο και μετά ότι θα είχες αυτό το μωρό στην αγκαλιά σου? Θέλω να είμαι ειλικρινής ότι από την ώρα που πήγα στον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο και μου είπε ότι θα τα καταφέρουμε, το πίστευα πάρα πολύ μέσα μου και ήμουν σίγουρη ότι θα τα καταφέρνα και ότι θα κράταγα ένα παιδάκι στην αγκαλιά μου, ήμουν σίγουρη. Το ένιωθα και το πίστευα πάρα πολύ. Και όντως πάντα όσες φορές πήγαινα μου έλεγε θα τα καταφέρουμε, λίγο πίστη, θα τα καταφέρουμε και πάντα είχα αυτό στο μυαλό μου ότι εγώ θα τα καταφέρω. Από τις δύσκολες στιγμές του καρκίνου υπάρχει κάποια στιγμή που εκεί ένιωσες ότι είχες περισσότερη δύναμη τελικά από αυτή που πίστευες ότι είχες? Ναι, την περίοδο που έκανα τη μεταμόσχευση μυελού των οστών, που εκεί έπαθα ανακοπή και με επαναφέρανε στη ζωή και μόλις ξύπνησα είπα ότι είμαι καλά, είμαι εδώ και θα τα καταφέρω να κάνω παιδί, μόνο αυτό. Όλα τα υπόλοιπα... Άρα είναι διπλό το θαύμα, Ειρήνη. Δηλαδή έφυγες από τη ζωή, γύρισες πίσω και γύρισες πίσω και έφερες μια νέα ζωή στον κόσμο. Και μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά που ζούμε, που ξεκίνησε και η Ζήνα λέγοντας στην εκπομπή σήμερα ότι έχουμε ένα κόμπο όλοι στο λαιμό μας με όλη αυτή την επικαιρότητα που ζούμε. Δεν υπάρχει πιο θετικό μήνυμα από αυτό σήμερα, έτσι. Ναι, δηλαδή είναι ο ορισμός του θετικού μηνύματος. Έχει πίστη, γι' αυτό τα κατάφερε. Πίστευε στον εαυτό της, στον γιατρό της, στον Θεό, πίστευε ότι θα τα καταφέρει. Και δεν αμφισβήτησε ποτέ. Πρέπει να πιστεύουμε στο Θεό και στο γιατρό μας που είναι δίπλα μας, γιατί με την πίστη καταφέρνουμε τα πάντα. Αυτό λέγαμε και πριν λίγο με την Ευγενία, ότι πώς μπορούν κάποιοι άλλοι και κάνουν κάποια πράγματα τόσο κακά στα παιδάκια. Ένας καλός γιατρός είναι ένας μικρός θεός, έλεγαν οι παλιότεροι και είχαν δίκιο. Πάντως, εγώ θέλω να πω κάτι για να μην το προσπεράσουμε, γιατί μην νομίζουν και οι γιατροί ότι είναι μεγάλοι θεοί ή μικροί θεοί. Θέλω να πω ότι ο Θεός, όταν πιστεύεις, σου δείχνει το δρόμο για να πας στο γιατρό, να τον επιλέξεις και να γίνει αυτό που θέλεις, το επιθυμητό. Στον καλό γιατρό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις σωστά. Και θέλω να το πω, μιας και συζητάμε γι' αυτό σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να σου πω, είναι φαγανός. Είναι, ναι. Πόσο γεννήθηκε? Όλη την ώρα τρώει. Πόσο γεννήθηκε, πόσα κιλά? 3,20. Μεγάλος. Μπαμπάτσικος. Αλλά τρώει όμως, τρώει. Και πόντους. Και πολλά μαλάκια. Όλη την ώρα. 50 πόσο, 55 ναι. Πόσους πόντους? 50-50, απλά είναι φαγανούλης. Σε 6 μήνες θα ζήσει και άλλο θαύμα, σε 1 χρόνο άλλο θαύμα. Εμείς που έχουμε παιδιά, ξέρεις πόσο νοσταλγούμε αυτή την περίοδο. Δεν πάει το μυαλό σου. Ειδικά τώρα που έχουμε σε εφηβεία κόρες. Έχει και πολλά μαλλιά. Έχει. Αλλά νομίζω θα γίνει ξανθός από τον παπά του. Θέλω να σου πω τώρα κάτι, γιατί και η Στέλλα Ζώη αυτό μου έλεγε από το κοντρόλ. Και επειδή τον ζήσαμε εδώ το Μιλτιάδη, να επισημάνω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή και ότι όλα έρχονται γλυκά και όμορφα. Και αυτή την πίστη σου την έχει δώσει ο άντρας σου. Γιατί αν δεν τον είχες δίπλα σου και είχες έναν άλλον σατράπη, κακοποιητή με όλα τα προβλήματα, το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτόσουν θα ήταν να κάνεις και ένα παιδί μέσα στα δύσκολά σου. Εσένα στα δύσκολά σου σε έκανε να νιώθεις η πιο όμορφη γυναίκα και τώρα σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι η πιο καλή μαμά του κόσμου. Γι' αυτό το λέω. Αυτό θέλουμε όλες οι γυναίκες να έχουμε δίπλα μας, έναν καλόν άνθρωπο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μευτήριο, το μητέρα, που με περιποιηθήκαν τόσο πολύ και μου προσέχουν τόσο πολύ τον Κωνσταντίνο. Είναι τόσο φιλόξενοι όλοι εδώ πέρα και μου λένε όλοι τα καλύτερα λόγια για τον Κωνσταντίνο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ το μητέρα, αλήθεια. Να είστε καλά, να ευχαριστήσω τον κύριο Πάντο, να ευχαριστήσω την Ευγενία μου. Να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί είπαμε μέσα στις δύσκολες αυτές καταστάσεις είναι τόσο πολύ ωραίο να ακούμε και τόσο ευχάριστες ειδήσεις. Κύριε Πάντο, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα λίγο να επισημάνω ότι με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας κάνουμε μια ημερίδα για να επιστήσουμε την προσοχή των ανθρώπων στην προφύλαξη, στην πρόληψη, στη διαφύλαξη γονιμότητας με μια εξέταση άμυ. Μια εξέταση η οποία μπορεί να προλάβει κάποιος τις δυσκολίες της αναπαραγωγικής ηλικίας όταν περνάει η ηλικία με μια απλή εξέταση. Ήδη χαίρομαι ότι οι δήμοι έχουν ξεκινήσει και τη βάζουν πλέον σαν πρωτόκολλο για διαφύλαξη γονιμότητας. Σήμερα το ανακοίνωσε και ο Δήμος Ηρακλείου ότι για κάθε ζευγάρι που θα παντρεύεται στο Δήμο τους θα κάνουν και μια δωρεάν εξέταση άμυ. Με αυτόν τον τρόπο η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική ώστε να μην φτάνουν αργότερα στη ζωή τους να κάνουν εξωματικές. Να έχουν πάρει τα μέτρα που έχουν διαφυλάξει τη γονιμότητα. Να τα ξαναπούμε αυτά, κύριε Πάντο, άλλη στιγμή για να τα ανοίξουμε, να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα.